η οποία συνεχίζεται και μάλιστα με πολύ οξυμένο τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Κομμάτι αυτής της πολιτικής είναι και η τοπική διοίκηση και σε δήμους και σε περιφέρειες. Στοιχεία αυτή της πολιτικής των περιφερειών για ό,τι και όσα δικαιούται ένας λαός που παράγει είναι η υποκοινωνικοποίηση, είναι η υποστηλέωση των υπηρεσιών μας, είναι οι εργασιακές σχέσεις με εργολάβους, συνεργασιούχους και απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, είναι η προσπάθεια να μεταφερθούν από το κράτος αρμοδιότητες οι οποίες είναι υποχρέωση που τις παρέχει αλλά να μεταφερθούν στη τσέπη των πολιτών και ταυτόχρονα ιδιαίτερα για την περιφέρεια να μετατραπεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα εργαλείο όπως λένε ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, δηλαδή στην ουσία να μοιράσει την πίτα των τεράστιων ποσών των χρημάτων που συσσωρεύονται από τη δουλειά μας και στον τόπο μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λογική που ακούμε εξωστρέφει για ανάπτυξη για όλους και από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘΑ αλλά και από άλλες δυνάμεις κρύβουν πίσω τους ότι τα μεγαλύτερα πακέτα, τα πολλά χρήματα, θα δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους εξυπηρετώντας τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, επιτρέψτε μας να πούμε ότι ταιριάζει και κουμπώνει και το αντιδραστικό οξυμένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις διαδικασίες που έχουμε μετά. Δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό, θα τοποθετηθούμε στη δήλωσή μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όμως έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι όλοι οι νόμοι Καποδίστριας, Καλλικράτης, Πλησθένης, που ψήφισε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ξανά Νέα Δημοκρατία, υπηρετούν απαραίτητα και ταχύτατα αυτούς τους στόχους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εμείς για άλλη μια φορά καταθέτουμε ότι η προτεραιότητά μας, η δέσμευσή μας, είναι να υπερασπιστούμε και να κερδίσουμε τις ανάγκες του λαού. Να δώσουμε τη μάχη μας ότι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι έργα που θα ανακουφίσουν το λαό, έργα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες της μόρφωσης της πολιτικής θέλης, έργα που θα ανακουφίσουν τις ανάγκες του συντηρητικού, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, έργα που θα προστατεύουν τη ζωή, την ασφάλεια και τον κόπο του, δηλαδή συνολική, αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπυρική προστασία. Και το λέμε αυτό γιατί στις επικεφαλίδες